Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες για το άνοιγμα της εστίασης. Στις 3 Μαΐου καφέ και εστιατόρια κάνουν πρεμιέρα και μετά από 6 μήνες περίπου είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους αιρέους και όχι μόνο πολίτες. Ήδη οι καταστηματάρχες έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται και τα πρώτα τραπέζια έχουν στηθεί στον εξωτερικό χώρο της ταβέρνας Κεντρικό, Νέο Κρόνιο αλλά και Καθοδόν, ενώ έχουν αρχίσει να γίνονται και οι πρώτες κρατήσεις. «Αισθάνομαι σαν να είναι η πρώτη ημέρα όπως όταν πρωτοανοίξαμε», αναφέρει ο κύριος Καμάς Γεώργιος, ιδιοκτήτης του μεζεδοπολίου Καθοδόν, που ανοίγει ξανά την επιχείρησή του μετά από μήνες. «Αισθάνομαι σαν να είναι η πρώτη ημέρα όπως όταν πρωτοανοίξαμε, δηλαδή είναι μια παράξενη κατάσταση. Μέχρι να μπούμε στην κανονικότητα θα ρυθμιστούμε, πιστεύω, θα ταιριαστούμε, είναι θέμα χρόνου. Εδώ που φτάσαμε πιστεύω ότι όλα καλά». Οι κρατήσεις για τη Δευτέρα έχουν αρχίσει να γίνονται και ο κύριος Καμάς με αίσθημα ευθύνης εφιστά την προσοχή στους πελάτες σχετικά με τον αριθμό των καθήμενων στο τραπέζι. «Ναι, αλήθεια είναι αυτό, για τη Δευτέρα υπάρχουν κρατήσεις. Ενημερώνουμε τους πελάτες για το ποια είναι όλη η διαδικασία, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν ούτε τα μέτρα ακριβώς, τις αποστάσεις. Αυτό είναι δικιά μας δουλειά. Απλά τους ενημερώνουμε να ξέρουν ότι μέχρι τόσα άτομα σε ένα τραπέζι, γιατί είχαμε κρατήσεις 10 άτομα και 15. Τις ακύρωσα, λέω, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Όχι, εμείς η κατάσταση δεν είναι έτοιμη να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το θέμα». Πάντως, ο κύριος Καμάς φαίνεται αισιόδοξος για το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης και την κίνηση που θα έχουν, συγκριτικά με το περσινό lockdown που ήταν πιο σύντομο. «Πώς βλέπετε την κίνηση, επειδή ήμασταν 5 μήνες σχεδόν κλειστά η εστίαση, πώς την βλέπετε τώρα?» «Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος σε αυτό το κομμάτι και παίρνω σαν μπούσουλα την πρώτη περίοδο της καραντίνας, του Μαρτίου αν θυμάστε, η οποία ο κόσμος έχασε πολύ λιγότερο μέσα και αμέσως με το άνοιγμα της εστίασης και γενικά το άνοιγμα γενικά είδαμε μια ένταση από τον κόσμο. Είναι και φυσιολογικό και φανταστείτε τώρα που μπαίνουμε και καθαρά, πάμε στην άνοιξη πολύ πιο δυνατά. Ο κόσμος πιστεύω μετά από τόσο καιρό που έκατσε μέσα στα σπίτια του δεν θα μπορέσει να κρατηθεί άλλο. Ευελπίζομαι και πιστεύω». Σχετικά με το νέο ωράριο, οι πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει από το κατάστημα μέχρι τις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ενώ τα καταστήματα στις 11 θα πρέπει να είναι κλειστά. Μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τις ώρες της απαγόρευσης από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, αυτά που διαθέτουν η υπηρεσία delivery, χωρίς ωστόσο να πωλούν αλκοόλ. «Το ωράριο το καινούριο είναι ότι πρέπει 11 η ώρα το μαγαζί να έχει κλείσει μέχρι τις 11 παρατέταρτο. Θα πρέπει και ο τελευταίος πελάτης καθούμενος να έχει σηκωθεί να φύγει, γιατί αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα. Και θα μπορεί να συνεχίσει φυσικά οποιοδήποτε κατάστημα έχει την υπηρεσία του delivery, μόνο αυτό. Χωρίς φυσικά πολλώντας αλκοόλ μετά τις 11 το βράδυ». Οι πολίτες περιμένουν πώς και πώς το άνοιγμα της εστίασης και είναι έτοιμοι να κλείσουν τραπέζι. Ενώ κάποιοι είναι ακόμα διστακτικοί. Όχι, δεν έχω κάνει. Δεν νομίζω, όχι, θα περιμένω λιγάκι. Γενικά, να φύγει λίγο το πολύ το μπούγιο και μετά βλέπουμε σιγά σιγά. «Κλείστε το τραπέζι, θα βγείτε?» «Μια βόλτα θα πάμε, είναι η αλήθεια, ναι». «Μια βόλτα θα πάτε τραπέζι, κλείσετε, είναι ακόμα νωρίς?» «Όχι, ακόμη είναι νωρίς». «Νωρίς είναι ακόμα, ναι». «Πάσχα, πού θα κάνετε?» Εδώ, Σέρες. «Εδώ πέρα, Σέρες». «Κλείσετε, κάνει κράτηση?» «Όχι, δεν έχω κάνει ακόμη τίποτα. Θα πρέπει να οργανωθούμε πρώτα και μετά». «Εκείνη τη μέρα θα βγούμε, φαντάζομαι πως ναι». «Για βόλτα να δείτε πώς είναι». «Βέβαια, έχουμε κουραστεί με όλο αυτό το συμβάν τον τελευταίο χρόνο. Εντάξει, θέλουμε λίγο να βγούμε κι εμείς». 3 Μαΐου ανήκει η εστίαση, κάνετε κράτηση? Όχι, δεν κάναμε ακόμα, αλλά σίγουρα θα πάμε κάπου, κάτι θα κάνουμε. Είναι ευχάριστο που ανοίγει η εστίαση? Σίγουρα είναι, μετά από τόσο καιρό επιτέλους. Έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή, είμαστε πολύ χαρούμενοι και αναμένουμε.